Ναι. Πάντα. Και μια και άκουσα το προηγούμενο ρεπορτάζ σας, πριν που έλεγε ναι. Λέει, όταν περάσει ο κίνδυνος, ο Θεός λησμονάται. Δηλαδή, αυτό που λέγατε την αποχαλήνωση, βέβαια, δεν έχει δίκιο ο καθηγητής, διότι αυτό σκέφτεται με βάση τον μεγάλο πόλεμο, τον παγκόσμιο πόλεμο, που μετά ήρθε το rebound της δικιάς μου της γενιάς, δηλαδή του 60. Το baby boom. Η διαφορά όμως η τεράστια είναι ότι πέρασαν 14-15 χρόνια για να γίνει αυτό το rebound. Και δεύτερον, το κυριότερο ήταν το δημογραφικό. Τότε είχαμε πολλούς νέους. Τώρα έχουμε λίγους νέους. Γερνάει το βόρειο ημισφαίριο. Επομένως, δεν θα έχουμε τύπου Woodstock την επόμενη πενταετία. Θα είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα. Άρα, τα συμπεριφορικά μοντέλα είναι ανεπαρκή. Διότι πρέπει να εξετάσουμε πώς εξελίσσεται η αγορά εργασίας, το δημογραφικό, μια σειρά άλλους παράγοντες. Πώς θα είναι δηλαδή. Το 48 που έχεις εσύ στο βιβλίο, στο μπλε λουλούδι, αναμνήσεις από το 48. Έχει και διάστημα μαζί, δεν 21, είναι μόνο το 2021 και το 48 θα μοιάζουν, λες Μίμη. Κοιτάξτε, στα ερωτικά που λέγατε δεν θα έχουμε τεράστια διαφορά. Ναι. Σκέψου, Δημήτρη, πώς ήταν το 90, ας πούμε, τα πράγματα. Ναι. Δεν έχουν μεταβληθεί πολύ, δεν αλλάζουν τόσο εύκολα οι κοινωνίες. Ναι. Αλλά το 2048 πράγματι θα έχουμε μεγάλες αλλαγές σε άλλους τομείς. Παραδείγματος χάρη, αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα και για τη νέα γενιά, άλλωστε τον μπλε λουλούδι, το αφιερώνω στη γενιά της χιλιετίας, δηλαδή αυτή που ξεμύτησε στο πρώτο πέμπτο του αιώνα μας και έπεσε πάνω στη μεγάλη οικονομική κρίση και τώρα στην καταστροφή της πανδημίας. Ναι. Το πρόβλημα, το ερώτημα είναι η αγορά εργασίας. Δηλαδή έχουμε, millennials τώρα. Στην παγκόσμια οικονομία, στον παγκόσμιο καπιταλισμό, δύο συγκρόμενες τάσεις. Είναι η τάση αναπλήρωσης, υποκατάστασης μάλλον θέσεων εργασίας από έξυπνες μηχανές, άρα τεχνολογική ανεργία, ναι, και η τάση αναπλήρωσης αυτών των θέσεων εργασίας από νέους τομείς, νέες θέσεις εργασίας, νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες. Υπάρχει όμως εξέλιξη, κύριε Ανδρουλάκη. Αυτές λίγο πολύ ισορροπούσαν. Τώρα δεν ισορροπούν. Την επόμενη 30ετία, ναι, οι θέσεις εργασίας θα είναι πολύ λιγότερες. Θα έχουμε μια κοινωνία λιγότερες εργασίες. Άρα το κοινωνικό πρόβλημα ξεπερνά την αγορά εργασίας. Να, ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε πώς θα το λύσουμε αυτό πανδημίες, το μεγάλο ζήτημα. Οι πανδημίες και το περιβάλλον, Μίμη. Κοιτάξτε, με τις πανδημίες, στο 2048, σε αυτό το μυθιστόρημα, ναι, θα δείτε ότι υπολογίζω ότι θα έρθει ακόμα μία πανδημία. Άρα λοιπόν, μας έχει καταστρέψει τώρα, έτσι. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το είπε αυτό. Μας έχει καταστρέψει, αν έρθει άλλη μία. Άλλη μία πανδημία θα έρθει. Άρα πρέπει να προετοιμαστεί η παγκόσμια κοινότητα έγκαιρα για την άγνωστη ασθένεια Χ. Να γιατί επιμένω ότι χρειάζεται μακροχρόνια βασική έρευνα. Τώρα λύσαμε το πρόβλημά μας με μια κατάκτηση της ιατρικής που έχει 20 χρόνια. Έτσι, το RNA και ναι, την πρωτεΐνη. Ναι. 10 χρόνια η πρωτεΐνη, 20 χρόνια το RNA. Άρα πρέπει να προετοιμαστούμε σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό λέω για τις φαρμακευτικές. Τώρα για την επόμενη πανδημία. Ο Μίμης το λέει και οι εταιρείες, οι φαρμακευτικές και οι εταιρείες που κάνουν έρευνα πρέπει να προετοιμαστούν με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και όχι μόνο για να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση επίγουσα. Αυτό είναι η μεγάλη τραγωδία σήμερα. Χρειάζεται μακροχρόνια βασική έρευνα, επενδύσεις 30ετίας, 30 χρόνια, που αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο ιδιωτικός τομέας. Πρέπει να επανέλθουμε στα παλαιά προγράμματα που είχαν στην Αμερική και τώρα πρέπει να τα γίνουν και στην Κίνα και στην Ευρώπη κλπ. Και ταυτόχρονα υπάρχει συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Τα πανεπιστήμια πρέπει να κάνουν έρευνα με 30 χρόνια μπροστά τα ερευνητικά κέντρα. Δεν μπορεί να το κάνει ο ιδιώτης να δεσμεύει τεράστια κεφάλαια. Αυτό είναι μια αλλαγή, ναι, που πρέπει να κάνουμε τώρα. Η πανδημία, Μίμη μου, δεν είναι κάτι μικρότερο και λιγότερο και πιο περιστασιακό από την απόλυτη καταστροφή που βιώνουμε στο περιβάλλον? Ακριβώς στο βιβλίο μου είναι βασικά η απάντηση σε αυτό το ζήτημα του περιβάλλοντος. Δηλαδή αποσύρονται 33 κορυφαίοι της τέχνης και της επιστήμης, γυναίκες και άντρες, στο νησί των Κοραλιών, το πρώτο που θα καταπιεί ο ωκεανός. Αντιδρούν συμβολικά, ναι, στην κλιματική καταστροφή, στις πανδημίες, στον πυρηνικό χειμώνα που τον έχουμε ξεχάσει. Ναι. Πρέπει να συμβεί κάτι πάλι για να τον ξαναθυμηθούμε τον πυρηνικό χειμώνα. Και σε μια σειρά άλλους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, εξωγενής γη και ανθρωπογενής. Έτσι. Αυτό είναι το... Άρα λοιπόν το κεντρικό ζήτημα σε αυτό το βιβλίο είναι η κλιματική καταστροφή. Έχουμε ένα ξεγύμνωμα ψυχών, έχουμε οικογενειακά μυστικά και τραύματα τα οποία επηρεάζουν τις επιλογές των ανθρώπων, έρωτες, πλεκτάνες και κυρίως απαντήσεις στους γρίφους του αιώνα μας. Ένας από αυτούς είναι πώς θα εξελιχθεί αυτός ο καπιταλισμός, ο νέος καπιταλισμός, το ρομπότ της τεχνητής νοημοσύνης και της λιγότερης εργασίας. Τι θα γίνει, ρόλο θα παίξει η Κίνα, επειδή Κίνα, το έχεις βάλει στο βιβλίο, τι ρόλο θα έχει και η Κίνα, Μίμη, σε αυτό το νέο παγκόσμιο καπιταλισμό? Ακριβώς.
Η Κίνα. Η Κίνα υπολογίζουμε ότι τεχνολογικά θα φτάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές της δεκαετίας του 30. Το 2048, στη δεκαετία γενικά του 40, προς το τέλος της δεκαετίας του 40, υπολογίζουμε βάσιμα ότι η Κίνα θα προσεγγίσει το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής. Ναι. Το μέσο, έτσι. Το μέσο. Ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα λοιπόν θα έχουμε ένα βόρειο ημισφαίριο, το οποίο θα έχει μια μεσαία τάξη, που δημιουργεί και τη βάση για μια, ας πούμε, που λέμε παγκόσμια διακυβέρνηση. Χωρίς να απολέσει την ταυτότητά της η Κίνα, γιατί και τώρα είναι μπροστά από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες στο θέμα της πανδημίας, αλλά με τρόπους που εμείς στη Δύση δεν μπορούμε να τους υιοθετήσουμε. Δηλαδή έτσι θα εξελιχθεί, αλλά θα απολέσει την ταυτότητά της, το αυταρχικό. Η Κίνα, στο βιβλίο μέσα θα δείτε, το οποίο βέβαια είναι ένα μυθιστόρημα, έτσι. Ναι, ναι, αλλά με σταθμισμένα θα δείτε ποιες εξελίξεις πιθανόν να έχουμε στην Κίνα την επόμενη 30ετία και μετά από αυτήν. Μιμή, ας την Κίνα και πιάσε την Ελλάδα. Ας την Κίνα και πιάσε την Ελλάδα. Εδώ τι θα απογίνουμε. Θα υπάρχουμε, μωρέ. Επειδή πριν ήταν πολύ αισιόδοξο, επειδή είναι σήμερα μια μεγάλη μέρα, πολύ σωστά λέτε, ναι. Ο εμβολιασμός, ιστορική μέρα από μια άποψη, ήσασταν όμως πολύ, δημιουργήσατε υψηλές προσδοκίες. Έχουμε μπροστά μας μια πολύ δύσκολη περίοδο. Η πανδημία αφήνει πίσω της ανεργία, χρέος, μεγαλύτερη κοινωνική ανισότητα, κοινωνικές και φιλική ανισότητα. Σκεφτείτε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες ένας λευκός έχει 13 φορές λιγότερο πιθανότητες να πεθάνει από τον κορονοϊό από ότι ένας Αμερικανός. Και γι' αυτό είχαν ξεκινήσει και αναταραχές στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί το σύστημα υγείας δεν κάλυπτε τους Ισπανόφωνους και τους Αφροαμερικανούς. Και είχαμε και τον θάνατο και την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Βλέπετε και κοινωνικές αναταραχές. Πολύ μεγαλύτερη. Η ανασυγκρότηση της οικονομίας ήταν δύσκολη. Ναι. Πρέπει να προετοιμαστούμε για μια πολύ δύσκολη περίοδο στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό δεν ισχύει για τα χρηματιστήρια. Ενώ έχουμε 1 εκατομμύριο φέρετρα, έχουμε εκτείναξη των χρηματιστηρίων. Με το εμβόλιο όμως. Με την προϋπόθεση θα υπάρχει εμβολιασμός. Και το εμβόλιο είναι ένα παράδειγμα κοινωνικής ανισότητας. Γιατί εμείς εδώ στο βόρειο ημισφαίριο θα εμβολιαστούμε κανονικά. Αλλά για παράδειγμα στην Αφρική ή στην Ασία είναι ένα ζήτημα πώς θα εμβολιαστούν και πότε θα εμβολιαστούν οι άνθρωποι. Αυτό έχει και μια τέλεια το εμβόλιο αυτό με τους μείον 70. Είναι δύσκολο, ας πούμε. Πρέπει να απλοποιηθεί. Βλέπετε, έχουμε μείνει σχετικά πίσω. Μην ακούτε τους χρειάζονται. Έχουμε τη AstraZeneca που δεν χρειάζονται τόσες προϋποθέσεις. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Πόσα χρόνια ακόμη θα γράφεις? Όσο δουλεύει το μυαλό. Άμα σταματήσει να δουλεύει το μυαλό. Για να δουλεύει το μυαλό με σένα και με μένα, πρέπει να φύγουμε από εδώ να πάμε κάτω. Αυτό είναι. Άλλωστε, το μπλε λουλούδι σου έχω πει. Ναι, μεν έχει μεγάλο παρελθόν η λέξη μπλε λουλούδι του βιβλίου μου. Ο τίτλος έρχεται, ας πούμε, από το ρομαντικό κίνημα. Συμβολίζει την επανένωση ποιήσης και ζωής, ονείρου και πραγματικότητας. Αλλά το μπλε λουλούδι, πράγματι, που το θεωρούσαν ουτοπία, ότι δεν υπάρχει. Το βρήκα στην Κρήτη κάτω. Στα βουνά της Κρήτης. Ειδικά στα δικά σας, στα δυτικά. Μα πώς θα πάμε, εκεί θα πάμε. Κύριε Ανδρουλάκη, κάθε μέρα έχουμε κάτι από την Κρήτη. Μα σε παρακαλώ. Λοιπόν, Μίμη, να σε καλά. Του χρόνου τέτοια μέρα το επόμενο βιβλίο να παρουσιάσω. Και να είμαστε προσεκτικοί, μην παίρνει τώρα αέρα ο πισινός μας με το εμβόλιο. Θέλει προσοχή μεγάλη. Θέλει. Γιατί δεν υπάρχει πιο σκληρό πράγμα να έχουμε εμβόλιο, να εμβολιαζόμαστε και να έχουμε χιλιάδες φέρετρα. Αλήθεια, θα εμβολιαστείς εσύ, ε? Ναι, βεβαίως. Μπράβο. Καλή χρονιά ευχόμαστε. Καλή χρονιά να έχουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.